Η κυβέρνηση, κατά την προσφυλή τακτική, σέρνει στα δικαστήρια για μια ακόμη φορά εργαζόμενους. Αυτή τη φορά τους εκπαιδευτικούς, και προσπαθεί να βγάλει παράνομη και καταχρηστική τη στάση εργασίας που έχουν κηρύξει οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ενάντια στο διαγωνισμό τύπου PISA. Με έολα τελείως επιχειρήματα ότι δίθεν οι εκπαιδευτικοί δεν θέλουν την αναβάθμιση και τον καλό της εκπαίδευσης, προσπαθεί να τους στρέψει στην κοινή γνώμη και να αποδείξει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που φοβούνται, ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που ευθύνονται για όλα τα δεινά της εκπαίδευσης. Πραγματικά θα γελάγανε και οι πέτρες αν τα πράγματα δεν ήταν πολύ σοβαρά. Οι εκπαιδευτικοί δεν ζητάμε από κανένα Υπουργείο να μας δώσει τα συγχαρητήρια, γιατί οι εκπαιδευτικοί είμαστε αυτοί που έχουμε αποδείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα στους μαθητές μας με όλα τα μέσα για να μπορέσουν τα παιδιά να ξεπεράσουν τα μεγάλα μαθησιακά κενά και ψυχοσυναισθηματικά τα οποία δημιούργησε η εγκληματική διαχείριση της πανδημίας όλο αυτό το διάστημα. Οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί οι οποίοι με δικά τους μέσα προσπαθούν να μορφώσουν όσο το δυνατόν πιο ολόπλευρα τα παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που καθημερινά κονταροχτυπιούνται με τις τραγικές ελλείψεις τις οποίες κάθε κυβέρνηση πληροδοτεί στην επόμενη στο κομμάτι και της εκπαίδευσης. Καλό λοιπόν θα είναι το Υπουργείο, αν θέλει να λέει ότι ενδιαφέρεται για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, να λύσει το πρόβλημα της αδιοριστίας, να λύσει το πρόβλημα της μόνιμης και σταθερής εργασίας όταν σήμερα δουλεύουν πάνω από 50.000 συμβασιούχοι στην εκπαίδευση, να λύσει το κτηριακό πρόβλημα, να λύσει το ζήτημα, το μεγάλο ζήτημα των αναλυτικών προγραμμάτων, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στο δρόμο και έχουν συγκεντρώσει τη μήνη ακόμα και επιστημονικών ενώσεων, γιατί είναι αναλυτικά προγράμματα τα οποία διδάσκουν δεξιότητες αντί να διδάσκουν ολόπλευρα τη μόρφωση των παιδιών. Οι εξετάσεις PISA αποτελούν ένα εργαλείο για την κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων. Μας κατηγορεί ο Υπουργός Παιδείας ότι είμαστε μοναδική χώρα που δεν εφαρμόζει τέτοιες πρακτικές. Εμείς τις επιστρέφουμε και λέμε ότι ευτυχώς για αυτή τη στιγμή, για τη μόρφωση των παιδιών του λαού, δεν εφαρμόζουμε τέτοιες πρακτικές, γιατί όπου έχουν εφαρμοστεί, Αγγλία, Γερμανία, τα αποτελέσματα είναι τραγικά, κυρίως για τα παιδιά των φτωχών λαϊκών οικογενειών. Εμείς οι εκπαιδευτικοί δεν κάνουμε βήμα πίσω από την ολόπλευρη μόρφωση των παιδιών, παιδεία η οποία θα είναι καθολική για όλα τα παιδιά, με αυξημένα χαρακτηριστικά που θα αφορούν την ολόπλευρη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους, και πίσω από αυτό δεν κάνουμε.